ήταν ανοιχτό το βιβλίο, όπως και τώρα, ένα λύκειο, μια εκδήλωση για τον Στεφέ. Και απάντησα πείματα. Πήρα κάποιες κριτικές, καταπληκτικές και είπα εντάξει, αυτό που θέλω να γίνω από μικρό παιδί, να γίνω ηθοποιός, μπορεί να το καταφέρω και το έκανα. Αυτό σας το λέω γιατί θέλω να σας πω ότι αν κυνηγήσετε τα όνειρά σας, με πείσμα, με δύναμη, με συνέπεια, με μόρφωση, με καλλιέργεια, με παιδεία που σας προσφέρουν με θυσίες οι καθηγητές σας, με θυσίες όπως ξέρετε, μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας. Σκεφτείτε όμως πόσα παιδιά σαν εσάς, 1,5 εκατομμύρια ευρώπουλα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν κατάφεραν να κυνηγήσουν ούτε καν, όχι να εκπληρώσουν ούτε καν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Πόσα παιδιά δεν έκαναν φιλίες, δεν ερωτεύτηκαν, δεν έκαναν οικογένειες. Γιατί? Γιατί κάτι άλλο ήταν καλά. Ναζιστές, φασιστές, φασίστες. Τότε ήταν κάτω από τη μορφή του Χίτλερ. Δυστυχώς, στη συνέχεια, ο φασισμός και ο ναζισμός ένα θαρμακερό φίλοι δίσκη τρόπους και μπαίνει στις κοινωνίες. Γιατί λοιπόν αυτό το καθεστώς, αυτοί οι άνθρωποι σταμάτησαν αυτές τις ζωές.